Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αυτή τη φορά δυσκολεύτηκα πολύ για να βρω τοποθεσία να γυρίσω το βίντεο για να σας δείξω τα πανέμορφα ρούχα που μου έχουν στείλει από τη Θεσσαλονίκη Αλέκα Ιωσήφιδου από τη Mirror Mirror, γιατί είμαι στην Κρήτη, είμαι στα Χανιά, μένω σε διαμέρισμα, δεν έχω αυλή. Γεια σας. Ένα διαφορετικό βίντεο με ρούχα. Διαφορετικό από τα προηγούμενα που σας έχω συνηθίσει, επειδή όπως ξέρετε δεν είμαι στην Κύπρο πλέον, είμαι στην Κρήτη, είμαι στα Χανιά, δεν μένω στο σπίτι, στο χωριό με τη μεγάλη αυλή, τέλος πάντων την αυλή και τη βεράντα που κάναμε τις πασαρέλες, μένω σε ένα διαμέρισμα, οπότε θα δείτε αυτό το πίσω μου, αυτό το αυτοσχέδιο στούντιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Αλέκα Ιωσήφιδου και την ομάδα της από τη βιοτεχνία Mirror Mirror. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Αλέκα την Ιωσήφιδου και τις φίλες από τη βιοτεχνία Mirror Mirror για τα υπέροχα ρούχα που μου έχουν στείλει. Θα σας τα δείξω όλα στη συνέχεια. Και ξεκινάμε με αυτό το σύνολο, το οποίο όπως βλέπετε αποτελείται από δύο κομμάτια με το ίδιο ύφασμα. Είναι ένα jersey με ρίγες κάθετες, το οποίο είναι πάρα πολύ άνετο και ζεστό ταυτόχρονα, αλλά και ελαφρύ. Από κάτω είναι η παντελόνα και από πάνω η μπλούζα, η οποία είναι βέμ μπροστά και έχει κοψίματα στο πλάι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ άνετο, πάρα πολύ κομψό. Θα δείτε ότι όλο το βίντεο είναι με το ίδιο χτένισμα, το ίδιο μακιγιάζ και τα ίδια πολύ διακριτικά κοσμήματα, γιατί η έμφαση στο βίντεο αυτό είναι στα ρούχα. Και εδώ σε αυτό το σημείο παίρνω τις ετικέτες που έχω βγάλει, κοιτάξτε πόσα πολλά ρούχα μου στείλανε τα κορίτσια, παίρνω τις ετικέτες που έχω βγάλει από τα ρούχα και διαβάζω, να σας πω ξανά για τη Mirror Mirror. Τα ρούχα της Mirror Mirror αποτελούνται από 30% αγάπη, 30% μεράκι και 40% τρέλα. Μάλιστα, καταλάβατε. Αγοράζω και στηρίζω Mirror Mirror γιατί είναι ελληνικό προϊόν. Οι υπάλληλοι της εταιρείας έχουν ήδη πληρωθεί για το ρούχο που κρατάτε, το οποίο παράγεται σε ένα φιλικό περιβάλλον εργασίας. Η Αλέκα Ιωσήφιδου και η ομάδα της είναι μια ομάδα γυναικών, οι οποίες βρέθηκαν άνεργες εν μέσω οικονομικής κρίσης. Για χρόνια δούλευαν σε βιοτεχνίες ρούχων ελληνικές και αποφάσισαν να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους και να δουλέψουν για τον εαυτό τους. Θα έχετε προσέξει ότι δεν κάνω βίντεο στο οποίο να προωθώ προϊόντα. Τα μόνα βίντεο στο οποίο δείχνω προϊόντα είναι τα βίντεο με τα ρούχα της Mirror Mirror. Ο λόγος που το κάνω είναι ότι εκτιμώ πολύ τη δουλειά που κάνουν οι κοπέλες, είναι υπέροχα τα ρούχα τους και τις στηρίζω γιατί είναι οι γυναίκες οι οποίες έχουν πάρει τη ζωή τους στα χέρια τους και κάνουμε πολύ καλά να στηρίζουμε ελληνικές εταιρείες και εταιρείες οι οποίες να έχουν ένα φιλικό περιβάλλον εργασίας, σεβασμού και εκτίμησης των εργαζομένων. Θα δείτε τα υπόλοιπα ρούχα στη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ρούχα, Λέκα. Αυτή είναι η πρώτη αμανική ζακέτα, η οποία όπως βλέπετε είναι... Πώς το λένε αυτό που είναι μαλλί? Πώς το λένε? Αυτή είναι η πρώτη αμανική ζακέτα, η οποία είναι σε γκρι χρώμα και έχει μέσα τα λαμέ, τις λαμέ κλωστές, η οποία μεταμορφώνει αυτό το σύνολο σε βραδινό. Πώς σας φαίνεται? Και το κάνει φυσικά και πιο ζεστό. Αυτή είναι η δεύτερη αμάνικη ζακέτα. Θυμήθηκα τον όρο, είναι μοχέρ και έχει μέσα και αυτή την κλωστή, η οποία είναι γυαλιστερή και το κάνει να φαίνεται σαν πιο επίσημο ένδυμα, μάλλον το κάνει να είναι πιο επίσημο ένδυμα, η οποία επίσης ταιριάζει πολύ ωραία με αυτό το μαύρο σύνολο με την μπλούζα, τη ριχτή και τη μαντελόνα. Λοιπόν, οι κοπέλες νομίζω είναι πολύ αισιόδοξες ότι θα τελειώσει συγκρήγορα αυτή η ιστορία, γιατί μου στείλαν αυτό το υπέροχο σακάκι μαζί με ένα παντελόνι χρώματος κεραμιδί, το οποίο είναι ότι πρέπει για συνέδρια, είναι ότι πρέπει για παρουσιάσεις βιβλίο και έχει αυτό το υπέροχο ασύμμετρο κόψιμο. Πάρα πολύ μου έχει αρέσει αυτό το σακάκι, είναι υπέροχο. Και έκπληξη, έκπληξη, το αλφα μέγεθος μου μπαίνει. Πώς σας φαίνεται? Ωραίο δεν είναι?
Είδα τώρα ότι η Αλέκα μου έχει στείλει ζακέτες, 4. Αυτή είναι η τρίτη ζακέτα, η οποία είναι σε πολύ ωραίο γκρι χρώμα. Είναι πολύ ζεστή και σκέφτομαι ότι θα γίνει εκείνο το συνέδριο ή εκείνο το σεμινάριο. Στο διάλειμμα μπορεί να κρυώσουμε το σακάκι να βάλουμε τη ζακέτα. Ωραία δεν είναι? Τι σας φαίνεται? Και ανακάλυψα μέσα στα ρούχα που μου στείλαν οι κοπέλες από τη Mirror Mirror. Αυτό νομίζω είναι φόρεμα. Εγώ το έχω φορέσει σαν φόρεμα. Έχω δέσει και τη ζώνη εδώ στο πλάι. Δεν ξέρω αν είναι πανοφόρη, αλλά εγώ σαν φόρεμα το έχω φορέσει. Σαν φόρεμα έτσι λαμπερό, αμπιγέ. Μια και βάλαμε τα φορέματα, ας φορέσω και αυτό το οποίο είναι το απόλυτο φόρεμα. Το είχα δει στη σελίδα της Mirror Mirror Plus και το ερωτεύτηκα, ξετρελάθηκα με αυτό το φουστάνι. Είναι ένα χειμερινό φουστάνι, μακρύ, με σκισίματα στο πλάι, με πολύ ωραίο χρώμα και σχέδιο, το οποίο το νιώθω πάρα πολύ ωραίο πάνω μου και νομίζω ότι είναι έτσι ένα πολύ ωραίο γυναικείο φουστάνι. Τι λέτε, σας αρέσει? Το οποίο συνδυάζεται και με αυτή την απόλυτη λιλά ζακέτα που μου έχει στείλει η Αλέκα μαζί με τα ρούχα. Αυτό είναι το χρώμα που μου αρέσει πάρα πολύ. Και άλλα χρώματα μου αρέσουν, το κόκκινο μου αρέσει, όλα τα χρώματα μου αρέσουν. Αλλά νομίζω ότι αυτή η ζακέτα πάει πάρα πολύ με το συγκεκριμένο φουστάνι. Τι λέτε? Τι λέει αυτό το φουστάνι? Δεν είναι τέλειο? Είμαι σίγουρη θα το λατρέψει ο πατέρας μου αυτό το φουστάνι. Σας έχω πει ότι ο πατέρας μου είναι γιος ράφτη και εγώ είμαι αγκονή ράφτη δηλαδή. Και του αρέσει πολύ το ράψιμο και επίσης έχει γνώμη και για τα ρούχα. Αυτό το φόρεμα πραγματικά έχει πάρα πολύ ωραία κοψίματα, έχει πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια εδώ στο μανίκι και στους ώμους. Είναι σεμνό, αλλά είναι και σεξι ταυτόχρονα. Νομίζω είναι το απόλυτο φουστάνι για το χριστουγεννιάτικο ή πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν. Μα πόσα ρούχα μου στείλετε, κορίτσια, πόσα! Πόσα! Και τώρα που τα φοράω ένα-ένα, λέω δεν ξέρω ποιο είναι καλύτερο από το άλλο. Εδώ έχουμε μια πολύ ωραία μπλούζα με animal print και με αποχρώσεις του μπλε και του κίτρινου, την οποία την έχω συνδυάσει με ένα ελαστικό μπλε στενό παντελόνι που μου στείλαν τα κορίτσια μαζί. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μπλούζα. Wow, φουστάρω. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Και εκεί που λέω ότι ήδη έχω φορέσει την καλύτερη μπλούζα, έρχεται η επόμενη μπλούζα να με διαψεύσει. Και αυτή είναι μια πολύ όμορφη, πολύ κομψή και ταιριαστή πάλι με τον μπλε παντελόνι. Νομίζω. Δεν είμαι και πολύ καλή στους συνδυασμούς χρωμάτων. Μπλούζα με... νομίζω φοριέται με τους ώμους έξω, κορίτσια. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Έχει πολύ ωραία εφαρμογή γιατί από μέσα έχει φόδρα που σε κρατάει. Και καλά κάνατε και μου στείλατε πολλές μπλούζες, γιατί τα βίντεο καθήμενοι τα κάνω. Ωραία μπλούζες φαίνονται. Μπράβο κορίτσια, ωραία μπλούζα κι αυτή. Έχω αναφέρει καθόλου σε αυτό το βίντεο ότι μου αρέσουν πολύ τα animal print. Και εδώ είναι μια άλλη χειμωνιάτικη μπλούζα, ζεστή δηλαδή, αλλά είναι και λεμπτή και κομψή, με animal print. Έχει animal print, ναι, σωστά. Με animal print και αυτή τη φορά στις αποχρώσεις του λιλά και του μοβ. Πολύ ωραία. Και ζεστή. Τη φόρεσα και ζεστάθηκα. Ωραία. Αυτή είναι μια μπλε μπλούζα με πολύ ωραία λεπτομέρεια εδώ στο πλάι που ανοίγει. Είναι πάρα πολύ άνετη. Μπορεί δηλαδή να τη φοράς και να τρως και να τρως και να τρως. Και είναι και κομψή ταυτόχρονα νομίζω. Μ' αρέσει εμένα και αυτό το κόψιμο εδώ στο λαιμό. Ωραίο. Και είναι ελαφριά. Και μπορεί να συνδυαστεί και με τις ζακέτες και τις αμάνικες ζακέτες και τις ζακέτες με μανίκι, ακόμη και με το σακάκι. Ωραία! Τι ωραίο σύνολο που είναι τούτο, πολύ ωραίο σύνολο. Μία φούστα η οποία είναι ελαστική, έχει όμως πολύ ωραία αίσθηση και εφαρμογή γιατί έχει μέσα και φόδρα η οποία σε κάνει να νιώθεις πολύ ωραία όταν τη φοράς. Και από πάνω έχω διαλέξει αυτή την μπλούζα. Μπορούμε να βάλουμε κι άλλη. Τώρα σε λίγο θα βάλω κι άλλη να τη δείτε. Και από πάνω μία μπλούζα η οποία είναι χειμερινή
αλλά είναι κομψή και πολύ χουχουλιάρικη. Πολύ ωραία, δεν είναι? Εννοείται θα τρελαθεί, θα ξετρελαθεί ο μπαμπάς μου με το σύνολο αυτό. Εννοείται. Τέτοιες φούστες φορούσαμε στο σχολείο, δεν είναι? Με παρόμοιο σχέδιο. Αλλά αυτή, ωραία είναι. Τι φούστα αυτή, τι φόρεσα με αυτή την μπες κρουαζέ σταυρωτή μπλούζα, η οποία είναι μια πολύ ωραία μπλούζα, έχει ένα πολύ ωραίο απαλό και ζεστό ταυτόχρονα ύφασμα και νομίζω ότι ταιριάζει πολύ ωραία και με αυτή τη φούστα, αλλά και με ένα από τα παντελόνια που μου στείλει η κοπέλες. Μεντήσατε πάλι, μεντήσατε, ευχαριστώ. Ο υπόλοιπος κόσμος τελειώνει τα ντεφιλέ μόδας, τελειώνει τα βίντεο ρούχων φορώντας το πιο αμπιγέ, το πιο επίσημο βραδινό φόρεμα. Εγώ επιλέγω να το τελειώσω φορώντας το πιο άνετο, το πιο, τι να πω, το πιο μοντέρνο κομμάτι το ρούχο μου όπως στείλαν τα κορίτσια, που είναι αυτές οι βελούδινες φόρμες. Αν θυμάστε προχθές που ανέβασα μια φωτογραφία, φορούσα το πάνω μέρος σαν μπλούζα που βγήκα στο ρίγμα, μόλις τα πήρα δεν μπορούσα να αντισταθώ, ήταν το πρώτο κομμάτι που πέσε το μάτι μου. Και τώρα φοράω και το παντελόνι με τις βελούδινες, με βελούδο, μαύρο βελούδο, και από πάνω αυτή τη φόρμα και νομίζω είναι τέλεια. Τέλεια είναι. Και φυσικά το φοράω με παντόφλες, θα καθίσω να με δείτε λίγο. Πολύ ωραίο, πολύ ζεστό και πολύ μαλακό. Αχ, τι ωραία αίσθηση το βελούδο, πολύ ωραία. Ευχαριστώ.